Υπουργός Σχέσης ο Σκότος Δαμάνης. Θα θέλαμε με ιδιαίτερη χαρά να αναφερθούμε σε μία μεγάλη δωρεά η οποία ξεπερνάει τα σύνορα της χώρας μας. Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος προχωράει σε διεθνή πρωτοβουλία δράσης για τον κορονοϊό ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων. Μεταξύ των άλλων θα χρηματοδοτήσει το τμήμα έρευνας του Πανεπιστημίου Ροκφέλλερ, ένα από τα πιο αναγνωρισμένα κέντρα ερευνών στον κόσμο, το οποίο πρωτοπορεί στην έρευνα για τη θεραπεία του κορονοϊού και την ανακάλυψη εμβολίου. Στόχος της δράσης είναι η αντιμετώπιση των συνεπειών που έχει επιφέρει και θα επιφέρει η πανδημία, όπως η διασφάλιση σύντησης για εκείνους που έχουν ανάγκη, η ψυχολογική υποστήριξη εκείνων που τη χρειάζονται και η στήριξη των οργανισμών που θα αντιμετωπίσουν προβλήματα, κυρίως από τις οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες που θα εμφανιστούν μόλις τελειώσει αυτή η υγειονομική κρίση. Το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι η ιδιαίτερη σημασία αυτής της δράσης θα δοθεί στην Ελλάδα. Γι' αυτό, όπως τονίζεται σε ανακοίνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, ένα σημαντικό στόχος είναι να στηριχτούν ενεργά οι γιατροί, οι νοσηλευτές, οι υπάλληλοι υποδομών των μονάδων εντατικής θεραπείας σε όλα τα νοσοκομεία που αντιμετωπίζουν τη μάχη αυτή για τον κορονοϊό. Περνάμε σε ρωμαία. Όσο αυξάνονται οι ανάγκες για νοσηλεία σε ΜΕΘ εξαιτίας της πανδημίας, τόσο αυξάνονται και οι ανάγκες θεραπευτικού οξυγόνου. Το αποτέλεσμα είναι στην Ιταλία, τη Βρετανία και τη Νέα Υόρκη να καταβάλλονται προσπάθειες ώστε να μην εξαντληθούν τα αποθέματα, κάνοντας ακόμα και οικονομία στην παροχή οξυγόνου σε ασθενείς που δεν βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση. Υπό τις εξελίξεις αυτές και δεδομένου ότι στο ΕΣΥ έχει αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός κλίνων ΜΕΘ, με το Υπουργείο Υγείας να προετοιμάζεται για πάνω ενδεχόμενο. Έχουν υπολογιστεί οι ανάγκες των νοσοκομείων της χώρας σε ιατρικά αέρια με έμφαση το οξυγόνο? Υπάρχουν διαθέσιμες οι αναγκαίες ποσότητες? Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα σε ό,τι αφορά τα ιατρικά αέρια και ειδικότερα το οξυγόνο στα νοσοκομεία της χώρας. Έχουν όλα σχεδιαστεί, προγραμματιστεί και ούτε υπάρχει ούτε πρόκειται να υπάρξει πρόβλημα.